Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Αλφα καταγράφει καρέ-καρέ τη διάσωση των 5 μελών του πληρώματος του πλοίου από ψαρά μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε. Έχω 5 άτομα μαζί μου. Οι 2 είναι με εγκάβματα. Θέλω αμέσως άμπουλα. Ο ένας είναι πολλά σοβαρά. Ο Αλέξης Κώστα ξεκίνησε σήμερα για το καθιερωμένο του ψάρεμα. Την ώρα που απολάμβανε την αγαπημένη του ασχολία, μια έκρηξη διαταράσσει την ηρεμία της περιοχής. Το πλοίο μισογύρνει. Μαύρη καπνή παντού. Τρόμος και πανικός με 5 ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Ο ένας με εγκάβματα στο 70% του σώματός του. Ο Αλέξης αψηφώντας κάθε κίνδυνο πλησιάζει για να δώσει χέρι βοηθείας. Ακολουθούν στιγμές πανικού, φωνές και ένα τοπίο που μοιάζει με πολεμικό. Εντάξει, προχώρα! Μπορεί να σου πέσαν μέσα ζάλι! Με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, ο Αλέξης Κώστα λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη πλησιάζει προς το φλεγόμενο πλοίο. Τι ακριβώς ακούσατε, τι ακριβώς είδατε? Επία το πρωί για ψάρεμα, όπως πάω πάντα. Τη στιγμή που ξεκίνησα να βγάλω τα καλάμια μου να ξεκινήσω το ψάρεμα, ακούω μια μεγάλη έκρηξη. Το πλοίο μισογύρνει. Ήταν δίπλα μου, γύρω στα 500 μέτρα περίπου, και βλέπω έναν πλοίο μεγάλων τάγκερ να καίγεται, να φλέγεται. Το λοιπόν, κάλεσα βοήθεια από τον ασύρματο και ξεκίνησα επίσης κοντά του. Όταν κόντεψα κοντά του και το καγύρο, το τάγκερ μισογύρνε. Μετά είδα ανθρώπους πάνω στην οροφή που είναι το πλοίο να ζητούν βοήθεια. Και μετά από λίγα λεπτά άρχισαν και πέφταν ένας-ένας στη θάλασσα. Ποια ήταν τα συναισθήματα σας, φοβηθήκατε όταν πλησιάσατε? Βασικά όχι, δεν φοβηθήκα για να κοντέψω κοντά, απλώς είχα έννοια να δω αν είχε κόσμο στη θάλασσα βασικά ή τι ήταν να γίνει. Γι' αυτόν είχα πάει θέμα και κοντά τους. Τότε ο Αλέξης πλησίασε το τάγκερ με μοναδικό σκοπό να διασώσει τους ανθρώπους που έπεσαν στην παγωμένη θάλασσα για να γλιτώσουν. Τους μάζεψα, πήγαινα πίσω από το πλοίο για μια αλφα ασφάλεια. Μετά όταν κοντεύαμε να βγούμε, ξεκίνησε ο κυβερνήτης και άκουγα από τον ασύρματο, καθοδήκαν το πλοίο να το βγάλει στη στεριά για να μην βουγιάξει. Εγώ ξεκίνησα, έφυγα, πήγα στο λιμάνι, κατέβασα τα άτομα που μάζεψα από τη θάλασσα και τα παρέδωσα σε έναν αστυνομικό στο λιμάνι του Ζυγείου. Η επέμβαση του Αλέξη σωτήρια, καθώς εάν δεν βρισκόταν εκεί παρέχοντας βοήθεια στα 5 πρόσωπα, τώρα ενδεχομένως να θρυνούσαμε θύματα. Πάω λιμάνι στο Ζύγι.